Σωτήρη Παρούτη, λοιπόν, Σωτήρη για μια φορά η Κύπρο βρέθηκε στο επίκεντρο συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο. Δεν ήταν καλή ημέρα η χθεσινή. Ναι, Μιχάλη, νομίζω ότι τέτοιε συζητήσει σε επίπεδο ολομέλεια του Ευρω... Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ιδιαίτερα τέτοιε αναφορέ για την Κύπρο δεν περιποιούν τιμή για κανένα από mm. εμά. Φυσικά θα μπορούσε κάποιο να υποστηρίξει ότι και εντό Ευρωκοινοβουλίου κάποιοι καραδοκούν να επικρίνουν την Κύπρο να τις στήσουν στον τοίχο και να πλήξουν κυρίως και το χρηματοοικονομικό της μοντέλο. Αυτό είναι πολύ πιθανό. Εξάλλου η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε πλέον εμπειρία σχεδόν 20 χρόνων, δεν είναι αγγελικά πλασμένη. Υπάρχουν συμφέροντα, υπάρχουν μίση, υπάρχουν και πάθη και ασφαλώς δεν μας αγαπούν όλοι. Όμως δεν έπρεπε να δώσουμε την ευκαιρία και δει στην πώληση ενός αγαθού την ευρωπαϊκή υπηκότητα η οποία προέκυψε από την ένταξη ε, τη Κύπρου στην Ένωση. Φυσικά, σοτέρε διατυπώθηκαν επικρίσει από κάποιου ευρωβουλευτέ, όπω είδαμε, και για το ότι η Κύπρο δεν διασφάλισε, για παράδειγμα, την τήρηση για την, και την εφαρμογή των κυρώσεων που επιβλήθηκαν σε Ρώσου υποστηριχτέ του καθεστώτο ε, Πούτιν με την, μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Ε, και εδώ έχουν κάποιο δίκαιο οι επικριτέ υπό την εξή έννοια. Η Κύπρος ασφαλώς μπορεί να υποστηρίξει ότι δεν μπορεί αυτή η ευαισθησία περί της εισβολής μιας χώρας στο έδαφος μιας άλλης ή τη Ρωσία εισβολέα στην Ουκρανία να είναι επιλεκτική. Και την ίδια ώρα να συνεχίζεται ένα ανάλογο έγκλημα για μισό τώρα αιώνα και μιλάμε για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Ωστόσο, αυτό δεν νομιμοποιεί εμπρώτης τις εποπτικές αρχές της χώρας μας να κάνουν τα στραβά μάτια ή να ολιγορούν και κάποιους παρόχους υπηρεσιών να εφευρίσκουν τρόπους για να διακινήσουν μέσω Κύπρου Ρώσοι ολιγάρχες δεσμευμένα ελαίω των κυρώσεων που επιβλήθηκαν χρήματα. Συνοπτικά, μας έχουν χρόνια τώρα στην Μπούκα για τις σχέσεις με τη Ρωσία και ιδιαίτερα με κάποιους Ρώσους επιχειρηματίες. Και οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί εφόσον παραμένουμε εντό Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ερώτημα τώρα είναι πόσο πιστική είναι η απόφαση τη κυβέρνηση να μετακαλέσει ειδικού από το εξωτερικό. Καλό ερώτημα. Ε, είναι σε εγχώριου ειδικού που υστερούμε σε αυτόν τον τόπο ή στην έλλειψη πολιτική βούληση για να κλείσει επιτέλου αυτή η μαύρη τρύπα που εκθέτει την Κύπρο εδώ και αρκετά χρόνια. Χρόνια τώρα εξαγγέλνουμε έρευνε, μετακαλούμε ειδικού πληρώνουμε ως κράτος τα μαλλιοκέφαλά μας σε οίκους νομικούς και συμβουλευτικούς και το αποτέλεσμα ποιον είναι, ουδής έχει λογοδοτήσει μέχρι σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης. Ενώ συνήθως τα πορίσματα τέτοιων ερευνών παραμένουν στα συστάρια. Συνεπώς, εάν υπάρχει πραγματική πολιτική απόφαση, αυτή τη φορά, όπως είπε και ο πρόεδρος, να καθαρίσει το όνομα της Κύπρου, μπορεί να γίνει και χωρίς ειδικού από το εξωτερικό. Κάτι τέτοιο όμως, να καθαρίσει πραγματικά το όνομα της Κύπρου, έχει κόστος και δι οικονομικό. Ίσως αυτό να είναι και το πρόβλημα. Καλή πάσα για την εκπομπή σου αύριο. Το θέμα θα σε απασχολήσει. ωραία περισσότερα αύριο στις εκπομπές Θα αλλάξουμε θέμα με το Συμβούλιο Συνεργασίας.